το συλλαλητήριο, όπως γνωρίζετε, άλλαξε από αυτό το σκοπό που είχαμε ξεκινήσει με αφορμή το θάνατο ενός συμπολίτη μας, καρκινοπαθή, που έφυγε από τη ζωή σε τραγικές συνθήκες, με κομμένο το ρεύμα. Στο τομέα της χρόνιας του Δήμου μας, ζούμε καθημερινά δραματικές στιγμές. Αυτή ήταν μια γροθιά στο στομάχι, αλλά δεν ήταν η μόνη. Είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε καθημερινά με πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις. Οι πολιτικές οι οποίες ασκούνται είναι πολιτικές που βυθίζουν τη λαϊκή οικογένεια στο σκοτάδι, που δημιουργούν κοινωνικά αδιέξοδα εκούσια ανεξέλεγκτων διαστάσεων. Τη στιγμή που έχουν χαθεί δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, που έχει συρρυκνωθεί στον απόλυτο βαθμό ο οικογενειακός προϋπολογισμός των λαϊκών οικογενειών και τους έχει βυθίσει στη φτώχεια, την ίδια στιγμή παρατηρούμε έντρομη, θα έλεγα, και όχι πέφτοντας από τα σύννεφα, να γίνεται διαρροή διαρκώς του λαϊκού χρήματος προς διάφορες κατευθύνσεις, με δωροδοκίες, με διασπαθήσεις και ένα σωρό άλλα που βλέπουν αυτό το καιρό το φως της δημοσιότητας και ένα σωρό ακόμη που θα αποκαλυφθούν και προς το παρόν είναι συγκαλυμμένα. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε μια ακόμα φορά όλοι μαζί να σταματήσουν αυτές οι πολιτικές που βυθίζουν το λαό μας στη φτώχεια, που τον καταδικάζουν χριστουγεννιάτικα να ζει στο σκοτάδι και που εν πάση περιπτώσει φτάνουμε μέχρι τα έσπερα της εξαντλίωσης να φεύγουν με αυτόν τον τραγικό, θλιβερό τρόπο από τη ζωή άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας, συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας. Αυτό το οποίο θέλω επίσης να έχουμε όλοι στο μυαλό μας, διότι όσο έλεγα θα τα λέμε περισσότερο διαζώσεις πλέον, είναι ότι το ψέμα και η αδικία έχουν δυστυχώς πάρα πολλές κατευθύνσεις, σε πολύ ευέλικτα και μπορούν να κινηθούν προς κάθε κατεύθυνση και να χωρέσουν όλα τα φορέματα της αλήθειας. Η αλήθεια όμως έχει μόνο ένα φόρεμα και μόνο έναν δρόμο και γι' αυτό κάνει θέση στη βιομηχανική. Και γι' αυτό και δύσκολα θα δούμε την αλήθεια να προβάλλεται και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα είμαστε εδώ για να τα λέμε από κοντά, να κινητοποιούμε τα και να διεκδικούμε αυτό το οποίο μας ανήκει και το οποίο είναι το αυτονόητο. Με τη μεγαλειώδη απεργιακή συγκέντρωση που συγκλώνησε όλη την Πάτρα, που έστειλε μήνυμα κλιμάκωσης και ανυποχώρητου αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση αλλά και τις προηγούμενες και την εργοδοσία. Μας έδωσε κουράγιο και ελπίδα, έδειξε για ακόμη μια φορά τη δύναμη που έχουμε εργαζόμενοι όταν το αποφασίσουμε. Τώρα είναι η ώρα αυτός ο αγώνας να κλιμακωθεί, γιατί δεν θα συμβιβαστούμε με τη φτώχεια, την ακρίβεια, την παγωνιά. Δεν θα συμβιβαστούμε με τους σημερινούς μισθούς πείνας. Δεν θα συμβιβαστούμε με τα κοράκια των τραπεζών που μπουκάρουν νύχτα μέσα στα σπίτια των συναδέλφων μας, απαιτώντας να γίνουν δικά τους. Καμία ανοχή σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Έχουμε πείρα που δεν αφήνει πια χώρο για νέες αυταπάτες. Έχουμε χορτάσει πια από υποσχέσεις. Φτάνει πια. Ο λαός θα τους καταδικάσει. Όλα τα κόμματα του Δρομονόδρομου, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν όλοι μαζί τη φορά απαλλαγή των εφοπλιστών στην Ευρωβουλή αλλά και το απαράδεκτο ψήφισμα πλυντήριο των σκανδάλων της διαφοράς. Όλοι τους υπερασπίζονται τη σαπίλα του καπιταλισμού και των οργανισμών τους, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία αναμονή λοιπόν, καμία ανοχή. Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό. Ξέρουμε κοντά σε αυτή τη σαπίλα ότι μόνο η δική μας αγωνιστική δράση, η οργάνωσή μας τα συνδικάτα, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μπορούν να δώσουν θετική έκβαση για τις διεκδικήσεις μας και τη ζωή μας. Γι' αυτό το συνδικάτο μας πήρε την πρωτοβουλία και οργανώνει με μοτοπορία αλληλεγγύης την Παρασκευή 23 του Δεκέμβρη, που θα μοιράσουμε τρόφιμα και παιχνίδια για παιδιά σε οικογένειες της πόλης μας που το έχουν ανάγκη. Σε όλους αυτούς που βρεθήκαμε τους αγώνες όλο το προηγούμενο διάστημα. Συνάδελφοι, είμαστε σίγουροι
πως την Παρασκευή αυτή θα πάμε τις πιο όμορφες παραγγελίες που έχουμε πάει ποτέ. Γιατί αντί να εισπράττουμε λεφτά για να φλουτίζουν κι άλλο τα παιδικά, θα εισπράττουμε χαμόγελα τους συναδέλφους μας. Και από την άλλη πλευρά, από την αντιμετώπιση που τη δίνει το κράτος, μέσα από τις ίδιες επιβολές που κάνει στην τσέπη μας. Είναι αυτοί που κερδίζουν μέσα από τους φόρους που έχει τάξει το σάρκα σύστημα στην πλάτη του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα από κανένα σοφία, από μια κυβέρνηση. Μόνο ο αγώνας του λαού και η ελληνική είναι αυτός ο λόγος που θα δώσει ελπίδα και διέξοδο σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται μέσα στο σάρκα σύστημα. Ο αγώνας δεν γίνεται. Το εργατικό κίνημα, το εργατικό κέντρο πάντας, η εργατική τάση της πόλης μας, της περιοχής μας, θα είμαστε ασπίδα σε όλους αυτούς που απειλούνται με κόσμο μορέματος. Είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι μικρά παιδιά, είτε είναι ασθενείς, σε όλους αυτούς που απειλούνται να τους πάρουν το σπίτι.